Λοιπόν, φίλε Νίκο. Καλησπέρα, ναι. Καλησπέρα πάλι, ναι. Ξέρεις, οι περισσότεροι χαρτοπαίκτες, όχι χαρτοκλέφτες, ειδικά αυτοί που είναι πάρα πολύ έμπειροι και πολύ σίγουροι για τον εαυτό τους, θεωρούν ότι ουσιαστικά πάνω στο τραπέζι κανείς δεν μπορεί να τους κλέψει. Ναι. Γιατί αν κάποιος, ας πούμε, οποιοδήποτε και αν προσπαθήσει να τους κλέψει με κάποια κίνηση ή κάτι τέτοιο, θα είναι τόσο εμφανής η κίνηση που θα το καταλάβουν. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι όμως μεγάλο λάθος. Θα παίξουμε δύο φανταστικούς γύρους πόκερ και θα προσπαθήσω να σου αποδείξω δύο πράγματα. Το ένα είναι πρώτον ότι μπορεί κάποιος να σε κλέψει χωρίς φαινομενικά να κάνει τίποτα. Ναι. Καμία έτσι μυστηριώδη κίνηση. Και το δεύτερο είναι ότι ένας χαρτοκλέφτης δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Εντάξει, απολύτως τίποτα. Ποτέ. Okay. Ποτέ δηλαδή. Λοιπόν, θα παίξουμε τον πρώτο γύρο πόκερ που θα παίξουμε. Θα σου δώσω ασυνήθιστες ελευθερίες απλά και μόνο για να αυξήσουμε την τυχαιότητα του πράγματος. Υποθέτουμε ότι είμαστε 5 παίκτες. Υποθετικά περισσότερο, κανονικά, ναι. Γιατί κανονικά δεν θα έχεις και πολλές ελπίδες. Όχι, όχι. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, κοίταξε τώρα ποια επιλογή θα σου δώσω. Κάθε φορά που θα μοιράζω ένα από τα 5 φύλλα πρέπει να πάρει, θα παίξουμε draw poker 5 φύλλων, εντάξει. Ναι. Κάθε φορά που θα μοιράζω ένα από τα 5 φύλλα, θα σου δίνω τη δυνατότητα να αλλάζει το δικό μου χέρι με ένα από τα χέρια των άλλων 4. Όχι, θέλω δηλαδή, έτσι. Θα τα αλλάξουμε με όλα τα χέρια, με τη σειρά, ας πούμε, αλλά με τη σειρά που θες εσύ. Ας πούμε τώρα, με ποιο το χέρι θες να αλλάξει. Αυτό, ας πούμε. Ωραία. Δεύτερο φύλλο. Μένουν αυτοί οι τρεις, οπότε με ποιον θες να το αλλάξουμε. Αυτό. Α, μάλιστα. Τρίτο. Και μένει αυτό και αυτό. Αυτός και αυτός. Αυτό. Ποιον από τους δύο, αυτό. 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 Μένει άλλο ένα φύλλο τώρα και μένει αυτός, αλλά θα σου δώσω τη δυνατότητα. Θες να το αλλάξουμε τώρα, τα χέρια μας είναι να μοιράσουμε και το τελευταίο φύλλο και μετά. Μοίρασε και το τελευταίο. Ωραία, μην το κάνουμε τόσο. Φύλλο. Και αλλάζουμε μετά. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία έγινε. Προφανώς εγώ δεν μπορούσα να ξέρω σε καμία περίπτωση πώς θα έκανε τις αλλαγές. Γίνεται για να τονίσουμε το δίκαιο του πράγματος. Εντάξει, είναι το φαινομενικά δίκαιο τουλάχιστον του πράγματος. Λοιπόν, θέλω να μου πεις από αυτά τα τέσσερα χέρια ποιο θες να σε εκπροσωπήσει, ας πούμε. Ποιο θες να είναι το δικό σου, δείξε μου. Αυτό. Αυτό, ωραία. Όταν αυτά τα χρειαζόμαστε. Να είσαι τώρα εκεί, εγώ θα δείξω εκεί. Ό,τι θες, ό,τι θες. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τι έκανες λοιπόν. Έχεις τρεις ριγάδες όπως βλέπεις. Είναι ένα καλό χέρι. Και το 7-3 όμως. Εντάξει, ναι. Τρεις ριγάδες. Εντάξει, εγώ στις δεν θα πετάω τις τρεις ριγάδες για να κρατήσω το 7-3. Τρεις ριγάδες είναι ένα καλό χέρι. Έτσι, τριπλέτα. Λοιπόν, χωρίς λοιπόν εγώ να έχω να κάνω τίποτα με όλη αυτή τη διαδικασία, έχω τις τέσσερις βαλέτες. Εντάξει. Ναι. Νομίζω... Μάλλον έτυχε, δεν νομίζω τώρα, αφού δεν έκανε κοίταξε, κάτι. Μπορεί ο καθένας να το ερμηνεύσει όπως θέλει, ρε παιδί μου. Εν πάση περιπτώσει, ας αποδείξω τώρα το δεύτερο point. Ότι δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη ποτέ οι χαρτοκλέφτες. Εντάξει, θα μοιράσω αυτή τη φορά χωρίς αλλαγές. Πάλι ένα γύρο πόκερ, 5 φύλλων. Και πάλι διαλέγω. Θέλω στο τέλος να διαλέξεις ποιο χέρι θες να σε προσωπήσει, ρε παιδί μου, ποιο από αυτά τα τέσσερα. Αυτό. Αυτά δεν χρειαζόμαστε. Κοίταξε το χέρι σου και θέλω να μου πεις. Αν θες να αλλάξεις κάποιο φύλλο, ας πούμε, πώς γίνεται στον τρόπο και η αλλαγή. Θα τα ανοίξω, να τα δεις και εσύ, δηλαδή. Ό,τι θες, ό,τι θες, εντάξει. Μπορώ να τέσσερις κούπες. Μπορώ να διαλέξω να. Εγώ θα αλλάζω το 7, ας θες, αυτό δεν ξέρω εσύ τι θες να αλλάξεις. Όλα. Εντάξει, όχι πλάκα κάνω. αυτό. Ωραία. Εδώ νομίζω έχουμε καλές πιθανότητες για χρώματάκι. Πας για χρώμα, ναι, ουσιαστικά παραλίγο. Κοιτάξει. Εγώ από την άλλη. Ναι, τώρα δεν έχω τίποτα έτσι. Αρκετά καλό χέρι. Οπότε στο δείχνω γιατί και χρώμα να έχει φτιάξει το φλέσο ραγιάλε, παιδί μου δεν κερδίζεται. Αλλά το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι στην ουσία, άμα δει, σου λείπει το 10 κούπα για να κάνει και εσύ φλέσο ραγιάλε. Όχι μόνο, δεν σου λείπει απλά μια κούπα για να κάνει χρώμα, αλλά με 10 κούπα γιατί έχει το βαλέ, την τάμα, το ρίγα και τον άσο. Ουσιαστικά με 10 κούπα αντί για το 8 καρό που σου ήρθε, θα έχει κάνει και εσύ φλέσο ραγιάλε. Θα γινόταν τότε. Θα πρέπει να είχαμε συμφωνήσει ποιο χρώμα να κερδίζει ποιο. Ναι, μάλλον θα σου είπα στην αρχή όμως ότι δεν αφήνει τίποτα ο χαρτοκλέφτης στην τύχη. Να μην έχω περιθώρια δηλαδή. Το 10 κούπα που σου λείπει είναι εδώ. Οπότε δεν πρόκειται να τέτοιο και θα χάσω πάντα για να κάνω και επειδή εσύ. Πες με τώρα κανονικά. Ναι. Πολύ καλό. Εντάξει.